την οικογένεια, ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους στο περιβάλλον σας, είτε είναι του σπιτιού είτε είναι της δουλειάς, μπορεί να σας δημιουργεί έντονα συναισθήματα, έντονα ξεσπάσματα επίσης. Θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγο κι εσείς να είστε ψύχρεμοι, ειδικά σήμερα. Προσπαθήστε να ξεκουραστείτε λίγο, όσο μπορείτε τέλος πάντων, να βρείτε χρόνο για εσάς τους ίδιους και μην απαντάτε, οι αντιδράσεις σας δηλαδή απέναντι σε αυτά που γίνονται γύρω σας, ας είναι λίγο έτσι πιο διακριτικές, όσο μπορείτε, κρυγίστε. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Σημερινή ημέρα είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Μπορεί να υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στις δικές σας απόψεις και τις απόψεις ενός μέλου της οικογένειάς σας ή ενός ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζεστε. Είπαμε όμως ότι η σημερινή ημέρα βοηθά μόνο αν είμαστε ευέλικτοι. Ταύροι, δεν θυμίζεστε και πολύ για την ευελιξία σας. Έχετε όμως υπομονή. Άρα αξιοποιήστε αυτή την αρετή σας, υπομονή σε αυτά που ακούτε, μην ανάψετε έτσι καμία πυρκαγιά, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο με την Πανσέλινο, που εκεί πέρα η σπίθα πραγματικά γίνεται πυρκαγιά. Οπότε προσέξτε το. Για τους διδύμους, θέματα που έχουν να κάνουν είτε με οικονομικά, μπορεί γενικώς το οικονομικό θέμα να σας ασκεί με μια μεγαλύτερη πίεση. Και δεν λέω τώρα για τα οικονομικά της ημέρας ή του μήνα. Γενικότερα το θέμα οικονομικά και πώς εξελίσσονται και στις συνθήκες φυσικά που έχουμε και στη χώρα μας, σας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος. Αυτό το άγχος πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει όμως και να ρίχνει μάλλον την αυτοπεποίθησή σας και τον τρόπο που διεκδικείτε τα πράγματα. Θέλει μια προσοχή σε αυτή την ισορροπία εκεί. Από την άλλη πλευρά, σήμερα είναι μια μέρα που ίσως εκπλήξετε τους άλλους με τη συμπεριφορά σας, κυρίως με κάποιες κεντρικές σκέψεις που μπορεί να έχετε, κεντρικές ιδέες. Πάμε να δούμε τους καρκίνους, που η σελήνη είναι στο ζώδιό σας και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί ένα βαθμό στρες μεγαλύτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Από την άλλη πλευρά μπορεί να δημιουργεί και αποτελέσματα, ειδικά αν αποφασίσετε να βγάλετε μόνοι σας τα κάστανα από τη φωτιά, να μην ζητήσετε βοήθειες. Προσοχή σε σχέσεις με ανωτέρους, γενικά προϊσταμένους, ανθρώπους που έχουν λόγο για τη δουλειά σας. Δεν θέλετε σήμερα να τους πάτε κόντρα, γιατί δεν θα δικαιωθείτε κιόλας. Πάμε να δούμε τους Λέοντες, που και για σας είναι μία μέρα κοντά στην Πανσέλινο, πιο κοντά στην Πανσέλινο που είναι στο ζώδιό σας. Εσείς του Ιουλίου δηλαδή μπορεί να αρχίσετε έτσι, αν δεν έχετε ήδη μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα νιώσει μία μεγαλύτερη ένταση μέσα σας, μπορεί αυτή η ένταση να βγει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και με συνεργάτες και με φίλους και με τους ανθρώπους και με το σύντροφό σας, τους ανθρώπους που είστε στην καθημερινότητα μαζί τους. Προσέξτε θέματα υγείας, αυτό σας το λέω και για το φεγγάρι που έρχεται. Μην το παρακάνετε, δηλαδή μην κουράζετε πάρα πολύ. Και όσο μπορείτε, τέλος πάντων, προσέξτε και θέματα που έχουν να κάνουν με μυστικά σε θέματα επαγγελματικά. Δεν είναι η στιγμή, δηλαδή, να αρχίσετε να λέτε από εδώ και από εκεί σχέδιά σας, να αποκαλύπτετε πράγματα, όλα αυτά. Για τους Παρθένους, δεν είναι τόσο αρνητική αυτή η σελήνη στον καρκίνο, δεν είναι δηλαδή για εσάς ξεκόντρα τέλος πάντων. Πιθανώς να έχετε μια αίσθηση ότι ένας φίλος ή ένας συνεργάτης σας δεν συνεργάζεται σωστά, δεν σας καταλαβαίνει ίσως, μπορεί δηλαδή να νιώθετε ότι δεν κινείστε στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι όμως η μέρα σήμερα για να το πιέσετε το πράγμα. Αν βρείτε μια κοινή οδό συνεννόηση, οκ. Okay. Αλλιώς μην πιέζετε τα πράγματα σήμερα, γιατί δεν είναι ότι δεν είστε εσείς καλά, πιθανώς να μην είναι οι άλλοι γύρω σας. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς, που είναι η μέρα που πρέπει να επικεντρωθείτε σε θέματα εργασίας. Γενικώς αυτές οι μέρες εδώ η δουλειά είναι αυτό που μπορεί να σας δώσει. Και μολονότι μπορεί να μην σας αρέσει απαραίτητα το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται μια δουλειά, οι συνθήκες στις οποίες γίνεται μια δουλειά ή πιθανώς και το οικονομικό της δουλειάς αυτής, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσετε αλλαγές ή να πάτε να το αλλάξετε. Αφήστε το από τον άλλο μήνα που θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για τους Σκορπιούς, θα έλεγα ότι σε σχέση με τις μέρες που έρχονται στο Σαββατοκύριακο και είναι η Πανσέλινος σε κόντρα με το ζώδιό σας, σημερινή και αυριανή, μπορείτε κάπως να τις εκμεταλλευτείτε καλύτερα. Σύμβουλή μου και γνώμη μου, αν μπορείτε και αν σας παίρνει και οικονομικά και γενικότερα, να βρείτε έναν τρόπο να ξεφύγετε λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να αλλάξετε λίγο παραστάσεις, έτσι για να μετριαστεί ίσως και αυτή η πίεση και η ένταση που μπορεί να νιώθετε. Είναι Σαββατοκύριακο ή είναι Σαββατοκύριακο δευτερότριτο? Όχι, είναι σίγουρα Σαββατοκύριακο. Τελειώσαμε. Άχι, πες μου σε παρακαλώ. Σαββατοκύριακο δεύτερο.
Και Τρίτη. Ναι. Όχι Τρίτη, Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Μάλιστα. Ναι. Δευτέρα, αλλά να το πω αυτό, μιας και είμαστε στους Σκορπιούς, ότι τα σταθερά ζώδια, περνάτε τώρα αυτή την ιστορία που λέμε, Ταύροι, Σκορπιλέοντες και Υδροχόοι, αλλά ουσιαστικά με αυτή την Πανσέλινο, είναι σαν να κλείνει μια κατάσταση, ένας κύκλος έτσι λίγο πιο ζώρικος, και από τις 2 Φεβρουαρίου και μετά επέρνετε την ανάσα σας. Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσετε σιγά σιγά να αποφορτίζεστε και να νιώθετε έτσι λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι. Ναι. Λες, Άση. Λέω, ναι. Το εγγυώμαι. Το εγγυώμαι. Θοδωρής πάει Γουαδελούπη. Ναι. Εσύ πάλι όχι. Όχι, αλλά ποια μέρα να έρθουμε, προτίμησε. Πάει Γουαδελούπη για κάτι ταινίες, κάτι προβολές. Ναι. Πάω όπου να είναι, Γρηγόρη. Εγώ απλά εύχομαι να χιονίζει στο Λονδίνο. Όχι, πρέπει να κλείσει. Τι δικαιολογία. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτά λοιπόν για τα σταθερά ζώδια. Άρα έχετε αυτό στο μυαλό σας. Οπότε, ό,τι και να συμβαίνει τώρα. Εντάξει, πόσο είναι, μια εβδομάδα είναι ακόμα. Πάμε στους τοξότες. Λοιπόν, εσάς πάλι είναι η αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή, άντε, μια εβδομάδα έχετε για να κάνετε. Και αυτό ισχύει και για Παρθένους και Διδύμους. Θα σας τα πω τη Δευτέρα. Και για Παρθένους και για Διδύμους και για Ιχθύς. Είναι μια εβδομάδα που ακόμα έχετε κάποιες εύνοιες, οπότε αξιοποιήστε τις, κοιτάξτε να βάλετε τα δύσκολα, γιατί από 2 Φεβρουαρίου αλλάζει το τοπίο. Yeah. Η σημερινή μέρα για τους τοξότες μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο άγχος για ένα οικονομικό ζήτημα και πώς θα επιληθεί. Μπορεί να είστε και λίγο πιο επιθετικοί, προσέξτε το στο συναισθηματικό κομμάτι. Για τους εγώ καιρούς, προτεραιότητα μια σχέση, μια συνεργασία. Καταλαβαίνετε με τη Σελήνη απέναντί σας και ο Πλούτωνας στο ζώδιό σας, οι σχέσεις, ναι, δεν είναι, έχουν σταματήσει να είναι κάτι απλό, δεν είναι παιδική χαρά. Έχουν σταματήσει από το 2008 για τους καρκίνους και τους εγώ καιρούς να είναι παιδική χαρά οι σχέσεις. Έχουν ένα βάρος, έτσι. Ακόμα και αυτές που είναι υγιείς. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι από τις μέρες που σας παίρνει να πάτε κόντρα στο τέρι σας, οπότε κοιτάξτε να πάτε με τα νερά του για να μην έχετε φουρτούνες. Mm. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που η μέρα μπορεί να σας βγάλει και ευθύνες και ταλαιπωρία και υποχρεώσεις που μπορεί και να μην τις υπολογίζατε. Είτε μπορεί να έχει να κάνει αυτό με την οικογένεια, το σπίτι, είτε μπορεί να έχει να κάνει αυτό ακόμα και με τα επαγγελματικά σας. Είπαμε, είστε ένα από αυτά τα 4 ζώδια που κακοπερνάνε αυτά εδώ πέρα το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι την άλλη εβδομάδα, έτσι. Δεν είναι πολύ, αλλά μερικές φορές η ουρά του γαϊδάρου είναι αυτή που σε ζορίζει και πιο πολύ. Και πάμε να δούμε τους Ιχθύς, που σήμερα σε σχέση με τους υπόλοιπους σε καλύτερη κατάσταση, ίσως πιθανώς με λιγότερες υποχρεώσεις, περισσότερες ευκαιρίες, ίσως και να το ρίξετε λίγο έξω. Βέβαια, μέσα σας ψυχολογικά, Ιχθύς, επίσης δεν είστε σε μια πολύ, πολύ καλή κατάσταση, φωτεινή κατάσταση. Θα βελτιωθούν όμως τα πράγματα, θα αλλάξουν. Δεν είναι ακόμα η στιγμή, να σας το πω έτσι. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν. Πάμε μια στιγμούλα να δώσω, σας παρακαλώ πολύ, τα 10 βιβλία. Η απέναντι όχθη, το θέμα που παρουσιάσαμε χτες με το παιδί εκείνο το οποίο σώθηκε, ήταν μέσα στους επιζώντες από το Λούσιο ποταμό και θα και μας είπε την ιστορία, την οποία την έχει κάνει και σε βιβλίο, και 10 από εσάς θα... 10 ή 5, νομίζω 5. 5 από εσάς θα το κερδίσετε. Λοιπόν, η Ντανιέλα από Θεσσαλονίκη.